Λοιπόν, για να συνεχιστεί ο τέλειος συνδυασμός με τη λαγκάνα, πάμε τα ράμα. Θέλω να μου πεις γρήγορα, για να δείξουμε στον κόσμο ότι πραγματικά είναι εύκολη και γρήγορη συνταγή. Καραμά. Λοιπόν, θα κάνουμε δύο επιταγή στα ράμα σήμερα, με ψωμί και να ανάβουμε λίγο πιο υγιεινό ακόμα, με βρώμη. Α, αυτό είναι για μένα. Πάμε. Αυτό είναι για σένα. Λοιπόν, έχω ζεστάνει εδώ πέρα, μέχρι να πάρει μια βράση καυτό το νερό. Γιατί το θέλω να το βάλω στην βρώμη και η βρώμη κατευθείαν να το απορροφήσει. Ουσιαστικά να μουλιάσει η βρώμη. Να μουλιάσει η βρώμη, να γίνει ένα σκυλό και το αφήνουμε εκεί να απορροφηθεί. Για ένα λεπτάκι. Λοιπόν, παράλληλα, εγώ θα πάρω το ψωμάκι. Θα πάρω ένα μαχαιράκι. Λοιπόν, έχω προτιμήσει ψωμί για τόστ γιατί μπορώ να κόψω πολύ εύκολα την κόρα. Συνήθως οι νοικοκυρές χρησιμοποιούν και παλιάτικο ψωμί. Αν ξέρεις. Γιατί η φτωδάκια είναι από τη θεριά. Ακριβώς. Βαγιάτικο ψωμί. Και το πουλιάζουν στο νεράκι και μετά βγάζουμε την κόρα. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το τόστ, το οποίο δεν θα το πετάξουμε αυτό εδώ. Γιατί εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ ό,τι περισσεύει, να το χρησιμοποιώ με άλλους τρόπους. Λοιπόν, κόβω την κόρα και στο τελευταίο πάρε εσύ που είναι το ταψάκι. Μάλιστα. Πάρε τα προσεγούμενα sticks από το γυκόρα. Πέτα τα μέσα, μην τα στρώνεις. Ωραία πράγματα, απλά. Λίγο το λαδάκι. Να ρίξουμε απλά πράγματα. Λοιπόν, το λαδάκι, ωραίος. Θα φέρω και ρίγανη. Μ' αρέσει πάρα πολύ ρίγανη την ίδια. Ωραίος. Λαδάκι λίγανε, αλάτι, πιπέρι. Το βάζουμε στο φούρνο ίσα ίσα 5-6 λεπτά να γίνει κρατσανιστά. Γύρω στο τεταντάκι θέλει, γύρω στους 170 με 180. Τώρα λίγο με τα χέρια το ανακατεύουμε. Και έτοιμα. Λιγανίτσα. Αυτό είναι για να μην πετάξετε τίποτα όταν περισσεύει κάτι από τη λαγκάνα. Και στο φούρνο 170 βαθμούς για περίπου 10 λεπτάκια ένα τέταρτο μέχρι να ξαναπούνε. Δεν χρειάζεται να πάρουν χρώμα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Γι' αυτό σου λέω, κοίτα εδώ τι έχω. Και είναι ωραία sticks που μπορούμε να φάμε και να αποτύξουμε το τεράμα μας. Ωραίο, ε. Πολύ. Λοιπόν, εδώ έχω το ψωμάκι, την ψύχα. Θα βάλω νερό, δεν μας νοιάζει πόσο, μέχρι να μουλιάζει. Στη βρώμη έχω βάλει συγκεκριμένη ποσότητα νερού, ώστε το απορροφάει όλο και δεν χρειάζεται να σουρώσουμε μετά τίποτα. Λοιπόν, έχουμε τι λέμε. Πιάσε εσύ εδώ, μάλιστα. Σφίξε το ψωμάκι να το στραγγίξεις από το νερό, βάλτε στη γροθιά σου μικρή ποσότητα και μετά το μέσα στο blender. Όσο μπορείς να αφήνεις λίγο νερό, γιατί αν αφήσουμε πολύ θα γίνει αραιή ο ταραμά μας. Λοιπόν, είναι ταραμά που λέμε. Εγώ θα κάνω εδώ πέρα, ο Μίτσος θα κάνει με το ψωμί, εγώ θα κάνω με τη βρώμη. Έχει μουλιάσει τώρα, έχει γίνει ένα σκυλός, τη βρώμη. Μιλάμε για χειροποίητα πράγματα. Θα σας γράψω ένα τηλέφωνο από κάτω, κάνουμε και delivery στο σπίτι. Ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι και σας τα φτιάχνουμε. Και με αυτή τη βοηθειά ακριβώς, όπως την κοράει. Λοιπόν, έχω βάλει τη βρώμη μέσα στο blender. Και έχω, αλατάκι δεν βάζουμε σε αυτή τη συνταγή, γιατί είναι πολύ αλμυρός μετά μας. Γιατί είναι ένα, στην ουσία είναι αυγά μπακαλιάρο παστά. Όχι, στην ουσία είναι. Είναι, αυτό. Λοιπόν, ένα κουταλάκι ζαχαρίτσα, πιπεράκι. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό από εδώ. Βάζουμε τα ίδια πράγματα και σε μένα. Βεβαίως. Λοιπόν, το λαδάκι, πόσο? Για την πρώτη έχω λίγο παραπάνω λάδι σε σχέση με το ψωμί. Ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι ζαχαρί, ένα κουταλάκι πιπέρι. Λοιπόν, λίγο λεμονιού. Από ένα λεμόνι. Ναι. Κάνατε το κολπάκι αυτό, το ξέρετε. Τι είδες άμα είσαι δεν σου λέω είσαι τυχαίος τελικά. Δεν σου λέω δε, μην είναι δίπλα μου, θα μάθεις πολλά. Γι' αυτό ήρθα. Γι' αυτό ήρθα, για να μάθω παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, λεμονάκι. Θα σας δείξω μετά και τις λεμονόκουπες, δεν τις πετάμε. Γιατί είπαμε δεν πετάμε τίποτα εδώ, θα σας δείξω σφινάκια πως γίνονται πολύ απλά. Ο καθένας το είδες. Θα βάλει μους λεμόνι μέσα. Λοιπόν. Αχ, μου πες ένα κουτσάκι κάτω από το άλλο.
Εντάξει, έχουμε και στο χέρι που κάμια φορά, ξέρεις. Λοιπόν, κρεμμυδάκι. Καθαρίζουμε. Εδώ έχεις έτοιμος εκεί, βάλε το λαδάκι σου εσύ. Πόσο λαδάκι θα θες? Όπως είναι. Όλο αυτό? Ναι, ναι. Μανά μου τι έχει να γίνει. Πάει λάδι και λαβράδι. Μερικοί βάζουν και ηλιέλαιο, αλλά δεν το προτιμώ γιατί το ηλιέλαιο έχει πολύ ωραία γεύση. Το θεωρώ λίγο ξενέρο το ηλιέλαιο. Είμαι έτοιμος εγώ ή θες κι άλλο κρεμμύδι? Εσύ είσαι έτοιμος, πιπεράκι έβαλε. Εννοείται. Τι άλλο θες να βάλω μέσα? Λοιπόν, θα βάλεις και δύο κουταλιές τη σούπα καραμά. Καραμά, έτοιμος αγοραστός, είπαμε τι είναι, παστά απλά. Δεν βάζουμε αλάτι γιατί έχουν μέσα αυτά. Δεν θα γίνει πάρα πολύ ωραίο να βάλουμε αλάτι. Και ο αυθεντικός ταραμάς είναι ο λευκός, να ξέρεις. Ο ροζ είναι με προσθήκη του χρώματος. Ήθελα να απλά και σε δικούς τους λόγους. Ήθελα να σε ρωτήσω η αλήθεια είναι, αλλά μου έλυσες την απορία. Δεν σε πρόλαβα. Είμαι πιο μπροστά. Λοιπόν, βάζουμε το λευκό από πάνω. Ακριβώς. Όχι, δεν είναι αυτό από πάνω. Θα βάλω και εγώ το δικό μου το τρεφεδάκι μέσα. Λοιπόν, έχουμε ρίξει όλα μας τα υλικά όπως σας δείξαμε πριν. Ο Δημήτρης χτυπάει εδώ, εγώ χτυπάω εδώ και περιμένουμε τα αποτελέσματα του ταραμά. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, εύκολη συνταγή, ταραμάς τελείωσε. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω. Ταραμάς με ψωμί, ταραμάς με βρώμη. Για να δούμε τι κάνουμε. Πρώτα το δικό σου. Φάνα, εγώ ξέρω, εσύ φάει να δούμε τι έφτιαξες. Για πες. Εσύ τρως τώρα με το ψωμί. Αυτός είναι με βρώμη. Μας δούνε τώρα οι προπονητές μας και να μας τσακίσουν. Όπου είναι διάολες. Δεν σταματά. Η λαγάνα ήδη έχει φύγει. Η μία. Έχουμε τρομερή συνταγή τρίτη και τελειώνουμε. Ολοκληρώνει το τραπέζι της καθαράς Δευτέρας. Δηλαδή τι θέλουμε μετά το φαγητό? Γλυκό. Έτσι. Και τι γλυκό? Νηστίσιμο. Πάμε.